Όπως τον πύραυλο Starship που εκτόξευσε ο φίλος του Elon Musk, έτσι ακριβώς απογειώθηκε και ο Donald Trump, που ενώ βρισκόταν στο Τέξας για να παρακολουθήσει από κοντά την ιστορική αυτή δοκιμή, η τύχη του δούλευε. President-elect Donald Trump's criminal sentencing was today postponed. Με μία αναμενόμενη για πολλούς απόφαση, ο Γενικός Εισαγγελέας του Μανχάταν ανέστειλε την καταδίκη του για την πολύκροτη υπόθεση χρηματισμού της πορνοστάρ Stormy Daniels. Με άλλα λόγια, οι ποινές που θα ανακοινώνονταν αυτή τη βδομάδα για τις 34 κατηγορίες στις οποίες κρίθηκε ένοχος δεν θα ανακοινωθούν. Και αν αυτό γίνει, θα γίνει μετά το τέλος της νέας του τετραετίας στο Λευκό Οίκο. Trump's lawyers contend that the case should be thrown out. That the indictment should be dismissed. Και μπορεί ο Μεγιστάνας να την έβγαλε καθαρή, ωστόσο το πάθημα δεν φαίνεται να του έγινε μάθημα. Καθώς σε σεξουαλικά σκάνδαλα φαίνεται πως είναι εμπλεγμένος και ο Matt Gaetz, ο εκλεκτός του για το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο 42χρονος βουλευτής από τη Φλόριντα, που προαλήφεται για το πιο άμεμπτο θεωρητικά υπουργείο, κατηγορείται ότι ήταν λάτρης του αγοραίου έρωτα και πως πλήρωνε μέχρι και ανήλικες για να κοιμούνται μαζί του. Αποκαλύψεις που έκαναν στην Επιτροπή Διοντολογίας του Κογκρέσου δύο γυναίκες που συνευρέθηκαν μαζί του επιπληρωμή. Όσα ανέφεραν, αποκαλύπτει ο δικηγόρος τους. She testified in July of 2017 at this house party. She was walking out to the pool area and she looked to her right and she saw Representative Gaetz having sex with her friend who was 17. Οι New York Times τον εμπλέκουν μάλιστα σε κυκλώματα πορνείας και ναρκωτικών, αποκαλύπτοντας πως υπερηφανευόταν για τον ανδρισμό του στο Κογκρέσο, δείχνοντας μάλιστα βίντεο με τις περιπέτειές του. Κατηγορίες που ο ίδιος αρνείται και που δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τον Τραμπ. Mr. President, are you reconsidering the nomination of Matt Gaetz? No. Ανταυτού, ο Μεγιστάνας συνεχίζει να προκαλεί με τις επιλογές του, προτείνοντας τώρα για υπουργό παιδείας τη δισεκατομμυριούχα Λίτα Μακμάουν, πρώην επικεφαλής της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Πάλης.